Γεια σας, είμαι η Χριστίνα και βλέπετε Λακουφέτο. Σήμερα θα κάνουμε pancakes, δηλαδή τηγανίτες αμερικάνικες, για τον Αγίο Βαλεντίνο και γι' αυτό πάμε να σας δείξω τι υλικά θα χρειαστούμε. Για τα pancakes θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 κουταλιές κοφτές της σούπας κρυσταλλική ζάχαρη, ένα baking powder, 150 γραμμάρια στρανιστό γιαούρτι, 3 αυγά, 150 ml γάλα, μία πρέζα αλάτι, χρώμα ζαχαροπλαστικής σε κόκκινο και φρούτα της αρισκίας σας, εγώ θα βάλω φράουλες. Μπορείτε όμως και οτιδήποτε άλλο φρούτο να χρησιμοποιήσετε. Το μείγμα για τα pancakes είναι πανεύκολος. Βάζω πρώτα τα αυγά μου μέσα σε ένα μπολ μαζί με το γιαούρτι. Τη ζάχαρη και το γάλα και αυτά πρώτα θα τα ανακατέψω μεταξύ τους. Αφού τα έχω ανακατέψει, βάζω το αλεύρι, το baking και το αλάτι και τα ανακατεύω όλα μαζί. Αφού το μείγμα το έχω ανακατέψει πάρα πολύ καλά μαζί με το σύρμα, δεν το κάνω στη μηχανή. Πρώτον, επειδή είναι ένα μείγμα που εύκολα γίνεται χωρίς να ανάψω τη μηχανή και ανακατεύεται πάρα πολύ γλίγορα και γι' αυτό δεν το κάνουμε στη μηχανή. Αν φυσικά κάνετε μεγαλύτερη ποσότητα, τότε φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη μηχανή. Τώρα, το μισό από το μείγμα θα το βάλω σε ένα ξεχωριστό μπολάκι. Και εδώ μέσα θα βάλω περίπου μισή κουταλιά του γλυκού, χρώμα ζαχαροπλαστικής σε κόκκινο. Θέλουμε ένα έντονο κόκκινο, αυτό όμως μπορείτε να το ελέξετε εσείς οι ίδιοι σας πόσο έντονα θέλετε να είναι το κόκκινο. Και απλά μαζί με το σύρμα το ανακατεύω, να ανακατευτεί πολύ καλά και το χρώμα μαζί με τη ζύμη. Έχω πάρει τώρα εδώ πέρα το ντεπανιάκι μου, θα βάλω λίγο λάδι και μαζί με ένα πινέλο θα το απλώσω το λάδι. Δεν θέλω να έχει και πάρα πολύ λάδι, αλλά να έχει για να μην μας κολλήσουν εντελώς τα pancakes. Και τώρα απλά παίρνω μία δόση από το ζυμάρι. Και πόσο μεγάλο τώρα θα κάνετε τα pancakes, μπορείτε οι ίδιοι σας να αποφασίσετε. Εγώ δεν τα κάνω και πάρα πολύ μικρά, αλλά όχι και τόσο μεγάλα. Και αφού έχει αποκτήσει αυτές τις φουσκάλες, και το μάτι είναι απαραίτητο να είναι σε μέτρια με μικρή φωτιά, να μην είναι σε δυνατό μάτι, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Απλά τώρα, προσεκτικά, πάω κάτω μαζί με τη σπάτουλα και με μία, πω στη μέση, και απλά το αναποδογυρίζω λίγο πιο γλίγορα. Τα pancake τώρα τα έχω ψήσει και ακριβώς το ίδιο θα κάνω και μαζί με το μείγμα που το έχω βάψει σε κόκκινο. Και αφού έχουμε ψήσει τώρα όλα μας τα pancake, τα κόκκινα όπως και τα original, παίρνουμε ένα κουπάτ καρδιά, μπορείτε να πάρετε και ένα πιο μικρό κουπάτ καρδιά, αυτό το αφήνω πάνω σας, και τώρα κάνω το εξής, πάω και πατάω το κουπάτ μέσα στη μέση από κάθε cupcake, λέω κιόλας, pancake, βάζω λίγο στην άκρη, παίρνω αντίστοιχα και ένα κόκκινο
Και τώρα κάνω το εξής. Τη λευκή καρδιά τη βάζω στο κόκκινο και τη κόκκινη στο λευκό. Και τα σερβίρω έτσι. Μαζί με λίγα φρούτα της αρισκίας σας, όπως είχα πει και στην αρχή. Εγώ τώρα παίρνω φράουλες, εσείς μπορείτε να βάλετε όμως και ό,τι άλλο αγαπάτε και θέλετε. Και έτοιμα είναι το Αγίου Βαλεντίνο τα pancake. Μια πολύ εντυπωσιακή πρόταση για το Αγίο Βαλεντίνο που ήθελα να σας δώσω είναι έτοιμη. Εγώ εύχομαι πραγματικά να σας αρέσει η ιδέα να την κάνετε. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω φωτογραφίες δικές σας και να μου στείλετε στο Instagram ή στο Facebook. Θα χαρώ πάρα πολύ. Και κάνε τη συνταγή γιατί το μπορείς και εσύ.